Η κλίση του δρόμου επί της οδού Γαλενιανού αγγίζει το 27%. Εγκυμονή κινδύνους πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και για το λόγο αυτό, αύριο το πρωί, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, θα κλείσει προκειμένου να διαμορφωθεί. Η φορά που ανέβηκα ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά με το αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι κάπως. Η ρόδα γυρίζει παράξενα. Καταλάβατε, γιατί με το μηχανάκι δεν το συζητάμε καθόλου. Πάρα πολύ επικίνδυνο επειδή γλιστράει και άμα κάποιος πρέπει να πατήσει απότομο φρένο, μπορεί να του φύγει πάρα πολύ εύκολο το αμάξι να γίνει το κακό. Το σημείο χαρακτηρίζεται πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς που πρόσφατα έπιασαν το τιμόνι στα χέρια τους, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή. Τα παράπονα τους ωστόσο εκφράζουν και οι πεζοί. Είναι επικίνδυνο. Καλά, είναι σαν μονόδρομος, δεν αυτό. Αλλά και ένας, ναι, αν σταματήσει κάποιος είναι δύσκολο να ξεκινήσει. Αν ένας αχάριος θα πάει τσούρλα πίσω. Και με τα πόδια που την ανεβαίνω πραγματικώς βλέπω ότι τα αυτοκίνητα τρίβουν δεξιά ή αριστερά που έχει μία πάροδο, γιατί είναι πολύ ανηφόρα. Δυσκολεύονται. Βέβαια, είναι πολύ επικίνδυνα. Και τα παιδιά πραγματικώς δηλαδή που κάθονται εκεί πέρα για να τρέξουν. Είναι επικίνδυνα. Εδώ και καιρό οι κατοικοί απευθύναν έκκληση για τη διόρθωση του δρόμου που το χειμώνα γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Έχει πάρα πολλά νερά και γλιστράνε οι δρόμοι. Η κλίση επικίνδυνη, Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, όντως υπάρχει πρόβλημα, ειδικά όταν έχει βρέξει. Επειδή είναι πολύ κατηφορικά, κάποιο αμάξι μπορεί να φρενάρει, να μην σταματήσει. Καλό θα ήταν νομίζω να γίνει. Ναι, πολλές τράγες έχουν γίνει εδώ. Τι να σου πω, κάθε εβδομάδα έχει μια τρακά. Μπορεί να ανέβει απάνω, τα νερά το χειμώνα, χαμός γίνεται εδώ και πολλά ατυχήματα. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου θα αποκλείσει από την κυκλοφορία το τμήμα της οδού Γαλενιανού από την οδό Καραμανλή μέχρι την οδό Χατζησπύρου. Πράγματι θα κλείσει η οδός Μιχάλη Γαλενιανού, διότι έχει μια τεράστια κλίση και εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Σε συνεργασία με τον κύριο Βασιλάκη. Αποφασίσαμε αυτή την εξέλιξη και εμείς ως τεχνική υπηρεσία θα περιμένουμε την μελέτη από την πελοδομία, την οποία σε συνεννόηση μαζί του θα είναι σύντομα, θα την έχουμε και εμείς θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της μελέτης αυτής. Αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας των κατοίκων, πρέπει να το δουν έτσι οι κάτοικοι και οι περνώντες από την οδό αυτή. Ο αποκλεισμός της οδού Γαλενιανού θα διαρκέσει για όσο διάστημα απαιτηθεί για τη μελέτη από την πολεοδομία αλλά και τη νέα διαμόρφωσή της.